καλά. Ένας λοιπόν Δυτικομακεδόνας που ανεβάζει τη χώρα μας στο ανώτερο σκαλί του βάθρου παγκόσμια. Ένας μεγάλος αθλητής που μας κάνει περήφανος. Και εδώ να περάσουμε στις τοποθετήσεις. Αν η ψηφοφορία κατευθείαν. Κάποιος που... Η κυρία Κατζαβέλη θέλει το λόγο. Λοιπόν, καταρχήν πρόκειται για δεύτερη χορηγία, σωστά? Ωραία. Θέλω να μιλήσω, παρασυρώμενη από αυτή την έγκριση της χορηγίας, για έναν άλλον αθλητή, τον Αποστόλη Τελικοστόγλου. Θέλω να μιλήσω για αυτό το παιδί της διπλανής πόρτας. Παιδί βιοπαλαιστών, ο πατέρας του έχει καφενείο και η μητέρα του εργάζεται στο Βελβεντό ως σχολική τροχονόμος. Το πατρικό του βρίσκεται στις Αυλές. Ένα παιδί που ξεκίνησε να κάνει ταϊκβοντό σε ηλικία 4,5 ετών σε μια σχολή στο Βελβεντό. Ο Αποστόλης είχε προοπτικές και έτσι συνέχισε στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στο Σύλλογο Μακεδονική Δύναμη. Η διαδρομή καθημερινά από τις Αυλές ως την Κοζάνη, το νέο του σύλλογο, ήταν ένα ταξίδι. Κάθε μέρα πήγαινε στις 6 ώρα το πρωί στην Κοζάνη για τρέξιμο, στις 8 το πρωί έκανε μπάνιο για να ετοιμαστεί για το σχολείο, μετά στις 2.30 πήγαινε για βάρη πάλι στην Κοζάνη και στις 8.30 πάλι στην πόλη για προπόνηση, διανύοντας 180 χιλιόμετρα την ημέρα. Αυτό το παιδί σήμερα είναι ενεργό μέλος της εθνικής μας ομάδας ταϊκβοντό από το 2012, με την οποία θα συμμετάσχει το Μάιο του 2022 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στο Μάντσεστερ της Αγγλίας και το Νοέμβριο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ακαπούλκο του Μεξικού. Κατέχει την 7η θέση στην Παγκόσμια Βαθμολογική Κατάταξη και τη 10η θέση στην Ολυμπιακή Βαθμολογική Κατάταξη για το Μάρτιο του 2022. Βάσει της βαθμολογίας του αποτελεί μέλος της προολυμπιακής ομάδας της χώρας μας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Εδώ έχω τρεις σελίδες όπου αναγράφονται μερικές από τις διεθνείς διακρίσεις του. Δεν θα σας τις διαβάσω για να μην σας κουράσω. Είναι στη διάθεσή σας αν θέλετε να τις δείτε. Μία από αυτές τις διακρίσεις είναι και η δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στην Αγγλία το 2019. Η διάκριση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση Έλληνα αθλητή στο Ολυμπιακό Αγώνισμα του Ταϊκβοντό στην κατηγορία Ανδρών σε παγκόσμιο επίπεδο στην ιστορία του αγωνίσματος στη χώρα μας. Αποτελεί επίσης και μία από τις δύο μεγαλύτερες διακρίσεις σε όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα για το έτος 2019. Αυτόν τον αθλητή έχουμε την τιμή να τον έχουμε εδώ στον τόπο μας. Να μας κάνει περήφανος με τις διακρίσεις του και την Τετάρτη αυτός ο αθλητής πρέπει να φύγει στο Ιράν για προετοιμασία με την εθνική ομάδα. Τα έξοδα του είναι πολλά. Αυτός ο αθλητής δεν έχει τη στήριξη κανενός παρά μόνο της οικογένειάς του, του προπονητή του και του συλλόγου που ανήκει. Και μιλάω για οικονομική φυσικά στήριξη. Οι γονείς, όπως προανέφερα, είναι βιοπαλαιστές. Ο Αποστόλης είναι παγκόσμιος πρωταθλητής με τη μεγαλύτερη διάκριση Έλληνα αθλητή για το 2019 και δεν έχει κανένα σπόνσορα. Για να δώσουμε λύση, πράγματι χθες είχαμε μια συζήτηση με την κυρία Κατζαβέλη. Σήμερα ακούω ότι είναι επιτακτικό για την Τετάρτη. Προτείνω να βάλουμε όλοι τα χρήματα όπως είμαστε εδώ τώρα και να καλύψουμε τα χρήματα από αυτό το παιδί με πολύ χαρά κιόλας να ταξιδέψει. Μόλις τελειώσουμε, κύριε Πρόεδρε, να μαζέψουμε πόσο κοστίζουν, έτσι. Θέλετε παραταξιακά, θέλετε ατομικά. Και όταν έχουμε, αγαπητέ Θόδωρε, τέτοιες δυσκολίες, εγώ προτείνω να βάζουμε εμείς τα χρήματα. Πρώτος θα βάζω εγώ και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, να το κλείσουμε για να μην πάρει διάσταση, να μην φάμε χρόνο βασικά. Όχι, Γιώργο, να μην φάμε το χρόνο, Γιώργο, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Επειδή πήγε την Τετάρτη, έτσι, αν δεν συμμετέχει κάποιος, Γιούλα, τα βάζω όλα τα χρήματα εγώ. Περιφερειάρχη, αν δεν συμμετέχει κάποιος, θα βάλω τα χρήματα όλα εγώ. Και όταν προκύψει, όχι, το έχω ζήσει, σας είπα, το έχω ζήσει σαν αθλητής. Όντως υπάρχει δεν πρόβλημα. Είναι αυτό το θέμα. Είναι να το κάνουμε, πρόβλημα το για τη στήριξη των συλλόγων, για τη σύλληψη των αθλητών. Γι' αυτό και προτεραιότητά μας ήταν από την αρχή να καλύψουμε τις βασικές υποδομές. Και εκεί υστερούμε στις βασικές υποδομές. Γι' αυτό θέμα. Φεύγει ο Μίλτος Οτεντόγλου και πάει στην Αθήνα. Γι' αυτό λίγα παιδιά αθλούνται εδώ, γιατί δεν έχουν τις βασικές υποδομές. Όχι. Να μην υπάρχει η κυρία Κατζαβέλη και όχι, πολύ σωστά να μην, ότι τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να γίνονται επέτες. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Αυτό δεν είπατε. Με πολύ χαρά να... Μην αλλάζετε το θέμα, θα το πούμε εκτός μικροφόνου, αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι. Να μην τρώμε έβαλε χρόνο. Έβαλε ένα... Όχι,
πρέπει να φάμε χρόνο για ένα θέμα που έπρεπε ήδη να υπάρξει. Την Τετάρτη λίγη. Αυτό θα το λύξουμε, είναι μετά, θα το δούμε εκτός μικρόφωνο. Γιούλα, πόσο κοστίζει? Εγώ το ανέφερα σήμερα για να το βάλουμε ως έκτακτο θέμα αύριο στην Οικονομική Επιτροπή. Γι' αυτό το λόγο. Σήμερα να βάλουμε τα χρήματα εμείς μεταξύ μας. Είναι τιμή μας, ένας αθλητής, όπως είπες Γιούλα. Πόσο είναι? Είναι 3.000 ευρώ μόνο τα εισιτήρια. Ωραία. Συμφωνείτε να βάλουμε τις 3.000 εδώ μεταξύ μας? Νομίζω υποβαθμίζουμε. Αυτό τώρα περιφερειακή δεν είναι διαδικασία πρώτων. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πότε θα πάρουμε απόφαση? Πρέπει να αναρτηθεί στο κινδύνο. Αύριο έχει οικονομική επιτροπή περιφερειακή. Αν περάσει την οικονομική αύριο, πώς δεν υπάρχει το πλαίσιο? 8 συνεδρίσει, Γιώργο, θα έρθουν 15 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Δεν υπάρχει επιλεξιμότητα τέτοιων δαπανών. Πρέπει δεν να θέλουμε εμεί να καλύπτουμε εισιτήρια των ομάδων. Δεν θέλουμε να καλύπτουμε εμεί φιλοξενίε αθλητών. Δεν θέλουμε να καλύψουμε εμεί έξοδα που έρχονται και μα τα ζητάνε. Δηλαδή κάποιοι εδώ είναι καλοί και κάποιοι είναι κακοί. Όχι παιδιά, μην περνάτε τέτοια αντίποση. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Όχι, σας παρακαλώ. Μεγαλύτερη ευαισθησία στον αθλητισμό, ας μου επιτρέψετε να μην διεκδικεί κανένας. Έτσι, από τον ομιλούντα ούτε και ο ίδιος εναντί άλλων. Πήρε στο παρακαλώ, παρακαλώ να σας... Λοιπόν, εγώ προτείνω αυτό για να πάμε και στα επόμενα θέματα και δεν είναι λύση τώρα. Ωραία. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο και μα ζητήσει δρόμο, θα βάλουμε όλα τα λεφτά να κάνουμε τον δρόμο. Κύριε Περιφερειακή, αν έρθει κάποιο και μα ζητήσει δρόμο, θα βάλουμε όλα τα λεφτά να κάνουμε τον δρόμο. Δεν θέλω να δω άλλη συνέχεια. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Δεν έχει, όμω έχει. Μπορώ να πάρω εγώ τη συζήτηση και δεν είμαστε πολύ πριν. Έχουμε τόσα προβλήματα, αγαπητέ κύριε Χριστοφορίδη, που δυστυχώ όλα είναι επίγοντα. Όλε οι εκκρεμότητε του παρελθόντο τώρα ζέουν. Και ο δρόμο είναι αναγκαίο και το φω είναι αναγκαίο. Και το νερό είναι αναγκαίο στις επιχειρήσεις και στους κτηνοτρόφους, έτσι, και στις αθλητικές υποδομές και στα νοσοκομεία ήταν αναγκαία και στα σχολεία ήταν αναγκαία. Και το πλήριο αυτό εδώ πέρα ήταν παράνομο. Να λες αυτό, αυτό όταν έχεις ένα μισθό 4.000 και άλλο είναι όταν έχεις 700 ευρώ ένας δημόσιος. Να σας πει ο κύριος Καρυπίδης, να σας πει ο κύριος Καρυπίδης πόσα είναι. Άλλο είναι. Να σας πει πόσα είναι, να μην σας πω εγώ. Δεν είναι τόσα τα χρήματα που περιφέρει. Όχι βέβαια, είναι πραγματικό ενδιαφέρον. Μου αφαιρέσατε το λόγο για να πείτε κάτι που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε εκτός μικροφόνου. Δεν είναι σωστό, αν είναι να δώσουμε από εμάς χρήματα, αυτό να ακούγεται στο μικρόφωνο. Είναι λάθος. Λοιπόν, είναι λάθος να λέμε δημόσια για έναν αθλητή ο οποίος απευθύνθηκε σε εμάς ως πολιτικό όργανο. Δεν απευθύνθηκε στον Γιώργο τον Κασαπίδη να του πει δώσ' μου από το μισθό σου ένα χιλιάρικο. Λοιπόν, εγώ ως περιφερειακό συμβούλιο να το στηρίξουμε. Και να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ως περιφερειακό συμβούλιο να το στηρίξουμε, σας είπα. Μπορεί να μην το θέλει ο ίδιος. Λοιπόν, προτείνω το εξή. Μπορεί να μην το θέλει ο ίδιος την επαιτία. Όχι, δεν είναι επαιτία, δεν κατάλαβα. Επαιτία, γιατί είναι επαιτία? Λοιπόν, εδώ ήρθε ένα πολιτικό όργανο και τέθηκε πολύ σωστά από την κυρία Κατσαβέλη, έστω και εκπρόθεσμα, έστω και αργά. Γιατί έρχεται τώρα να καλύψει μια αστοχία πολιτικής, το είχαμε θέσει από πολύ νωρίς, να φροντίσουμε να υπάρχει ένα ταμείο υποστήριξης των αθλητών. Δεν υπάρχουν επιλεξιμότητες. Μπορούσε να μπει από το πόρο με μια μορφή επιχορήγησης. Είναι ιδιωτικό σωματείο. Πληρώνει φορές οι αθλητές. Όχι, είχαμε το πρόβλημα. Όχι, είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Όχι. Το ίδιο πρόβλημα. Μισό λεπτό. Για να σας ενημερώσω. Να σας ενημερώσω. Αλλά επειδή είπατε στο σωματείο, η κυρία Κατσαβέλη είχε συγηθεί έτσι με τον κύριο Τσούμαρη να χρηματοδοτήσουμε με 60.000 στο σωματείο τη Μακεδονική Δύναμη. Κολλήσαμε, όχι αυτό το σωματείο είναι. Κολλήσαμε. Κυρία Κατσαβέλη, περιφερειάρχη, ο κύριος Τσούμαρης. Εγώ τι δουλειά έχουμε τον πόρο? Δεν εισηγούμε εγώ, ο κύριος Τσούμαρης. Όχι, ήταν άλλο, Γιώργο, ήταν άλλο. Ήταν πρόθεση. Αφήστε λίγο. Για το δάπεδο μόνο ήταν. Αυτό λέω. Σωματεία τα οποία έχουν εισφορές από τους αθλητές δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Αν είναι δημόσιοι χώροι όπου αθλούνται και αξιοποιούν για να κάνουν τις προπονήσεις, μπορούμε να τα στηρίξουμε, δημοτικά γήπεδα, κρατικά γήπεδα, μακάρι να είχαμε κι εμείς. Αυτό που λέτε ήδη το προβλέψαμε. Γι' αυτό και ζητήσαμε να τακτοποιήσουμε πολυδομικά όλα τα κτίρια, όλες τις υποδομές, για να μπορούμε να είναι επιλέξιμες δαπάνες έργων. Επιχορηγήσεις, μισό λεπτό, να σας πω, να σας βοηθήσω. Επιχορηγήσεις
σε τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να τις εγκρίνει ο Επίτροπος. Αφού το ξέρετε, όσοι ασχοληθήκατε με τη δημόσια διοίκηση, το ξέρετε. Καταρχήν δεν πάνε πλέον στον Επίτροπο οι δαπάνες. Πάνε εκ των υστέρων και δειγματοληπτικά. Μα περνάνε όλα, περνάνε όλα. Όπως πρέπει να είναι εξημικό. Πρόεδρε, λίγο επί της διαδικασίας να συνεχίσει να τελειώσει, κυρία Ζεπηλιάδου, και οι υπόλοιποι επικεφαλείς. Και μετά Περιφέρεια και Συμβουλή.